Αυτό το καταραμένο φάντασμα που κάνει την εμφάνισή του κάθε Σάββατο σε ημέρα ημιτελικού μεγάλης διοργάνωσης κυνήγησε και πάλι την ελληνική ομάδα. Και ξανά και ξανά, στο μικρό τελικό ξανά. Και ο τελικός μοιάζει να είναι απαγορευμένος καρπός. Και όμως αυτή τη φορά η εθνική άξιζε και εδικαιούται την παρουσία στο μεγάλο ραντεβού. Και η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Πολλοί μίλησαν για αυτοκτονία, και ίσως να μην έχουν άδικο. Στο 29 η εθνική προήθηκε 48-36 και το ΆΚΑ έμοιαζε με τόπο ιεροτελεστία τη πιο φανατική θρησκεία. Εν συνεχεία όμως η μπάλα κόλλησε στα χέρια των διεθνών. Απειλή δεν δημιουργήθηκε. Το παιχνίδι με τον χρόνο μας αποσυντώνησε και οι Σέρβοι βρήκαν την ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το σημείο που η εθνική έμοιαζε να πνίγεται, οι δύο διαιτητές Μπετανκόρ και Κατσάρο έσπευσαν να μας δουλειάξουν ακόμα πιο βαθιά. Μπορεί οι αριθμοί να μην λένε πάντα την αλήθεια, αλλά όταν οι πλάβοι εκτελούν 43 βολές με 33 εύστοχες και η εθνική μας που στο 29 προηγείται 12 πόντους, μόλις 22 με το τραγικό 50%, τότε κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτό το βασίλειο. Αυτά όμως είναι λόγια. Η εθνική για ακόμα μια φορά απέτυχε να προκριθεί στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης. Και για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε να δεχθεί 42 πόντους σε 16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης, ενώ στα 29 είχε μετρήσει μόλις 38. Απίστευτο. Κορονιός, ωραία για το Ρετζιά, προσποίηση, Αλβέρτης για τρεις, πηδά ψηλά μπαλο Γιάννης, Κορονιός για τρεις εκ νέου, εύστοχος, 46-36 διαφορά στους 10-11,5 για τη λήξη. 10:59 πριν από τη λήξη, 47-36 για την ελληνική ομάδα. 48-36 και η διαφορά στους 12, επίσημοι και ανώνυμοι φίλαθλοι στην Κερκίνα χειροκροτούν. Μποντίρογκα, βλέπετε το χρόνο κάτω δεξιά. Φάουλ. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 12, ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Σκεπάνοβιτς, μαρκάρεται από τον Παλογιάννη. Ρέμπρατσα, το χούκ είναι κοντινό και εύστοχο, 48-54. Οικονόμου, θα πάει στο drive, ωραία κίνηση, μπλοκάρεται από το Ρέμπρατσα. Προσπαθεί και ο Φασούλας πέρασε τον αγώνα. Ο Μπράντοβιτς με δύο playmakers συνεχίζει η γιουγκοσλαβική ομάδα. Ο Μπράντοβιτς, Τζόρτζεβιτς, Ρέμπρατσα δίνει για τον Ποντίρογκα. Ένα εύκολο καλάθι, καθώς εκεί φοβήθηκε ο Οικονόμου το τέταρτο φάουλ. Ποντίρογκα που φτάνει τους 19, όντας πια πρώτο σκόρερ και του αγώνα. Πέρασε και τον Οικονόμου που έχει 18. Κοσμοχαλασιά στο γήπεδο. Από περίπου 14.500 Έλληνες και 500 Ιουγκοσλάβους φιλάθλους. Ωραία κίνηση Παπα-Νικολάου, αλλοιώνεται το σουτ. Προσπαθεί ο Αλβέρτης και έχουμε φάουλ. Μόνο οδηγίες για την επίθεση έδωσε ο Γιαννάκης, αφού εκεί υπάρχει έντονο πρόβλημα. Στον Αλβέρτη και στον Παπα-Νικολάου να είναι πρώτα, να ξεκινάνε πρώτα από μέσα και να βγαίνουν έξω. Ενώ οι ψηλοί θα κάνουν σκρίνα, αν δεν υπάρχει το εύκολο σουτ, να σκρινάρει ο Κορονιός, να μπορεί να κάνουν κίνηση ο Αλβέρτης και ο Παπα-Νικολάου προς το καλάθι. Αλβέρτης, να δούμε πρώτα την επίθεση, Οικονόμου. Κορονιός, Αλβέρτης, χάνει το κοντρόλ προς στιγμήν. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Αλβέρτης κλείνεται. Δύσκολη κίνηση, αστοχή. Με κεφαλιά ο Αλβέρτης στον Κορονιό. Το είδαμε και αυτό. Και ακούμε τον Νίκο Κορόβιλα. Ο κύριος Ομπράντοβιτς είπε στους παίκτες του, φτάσαμε κοντά, μην ξαναπάρουν οι Έλληνες διαφορά, προσέχτε στην άμυνα, πιέστε πολύ, τα φάουλ μας ευνοούν, είμαστε πιο εύστοχοι στις βολές. Φασούλας παίζει όμορφα με πλάτη το Ρέμπρατσα και πετυχαίνει να πάρει καρίσιο, αλλά και τεχνικό καλάθι. 56-53. Τζόρτζεβιτς βρίσκει διάδρομο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και Γιουγκοσλάβη για πρώτη φορά μπροστά με ένα πόντο. 57-56, δείτε εδώ πώς πέφτει ο Οικονόμου και μαζεύει την μπάλα. Ακούτε βεβαίως τι γίνεται στις κερκίδες. 57-56 η Γιουγκοσλάβη μπροστά. Ελπίζουμε για λίγο όσο να ευστοχεί στις βολές ο Νίκος Οικονόμου. Ευστοχή! 57 όλα σε ένα παιχνίδι όπου τον Εύρο οι άμυνες έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οικονόμου στη δεύτερη βολή. Είναι άστοχος, πηδά ψηλά ο Φασούλας. Τελικά ο Τζόρτζεβιτς είναι αυτός που μαζεύει την μπάλα. Έχουμε μόλις το απίστευτο 47% στις βολές.
Τζόρτσεβιτς για τρεις. Αστοχή. Φασούλας καπακώνει την μπάλα. Τελευταίο δραματικό λεπτό. 57 όλα. Τουλάχιστον από μια επίθεση κάθε ομάδα. Κορονιός. Και ο Γιαννάκης του λέει να πάει σε γρήγορη επίθεση για να έχουμε μία ακόμα. Οικονόμου, πρέπει να πάμε σε γρήγορη επίθεση, σε γρήγορο σουτ. Θα πάρει την εσωτερική ο Κορονιός. Βγαίνει προς τα έξω, διστάζει. Οικονόμου, ωραία κίνηση, αστοχή. Προσπαθεί ο Φασούλας Τόπιτς. Απομένουν 28 δευτερόλεπτα, τα 26 για τους Ιουγκοσλάβους. Θα μείνουν και 2-3 σε εμάς. Μια καλή άμυνα και κρατάμε το παιχνίδι μετά στα χέρια μας. Ποντίνο καναλαμβάνει αυτός Grey Playmaker. Αντίπαλος με τον Παπα-Νικολάου. Θα πάει σε solo, θα πάει σε one to one, ένας προς έναν. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα για την εξαγώνα. Ποντίροκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Ποντίροκα σουτάρει για 2, αστοχή. Ρέμπρατσα κυπάλα είναι για τους Ιουγκοσλάβους. 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα από τη λήξη του αγώνα, γρήγορα στο time out. Όλα για όλα για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι τελειώνει. 57 όλα. Πάμε σε παράταση. Πάλι ζητά το ίδιο. Πάλι ένας εναντίον ενός. Με αντίπαλο το Ρετζιά. Ατομική προσπάθεια. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δυστυχώς είναι μεγάλος παίκτης. 66-59, 1-40 για τη λήξη και time out από τον Γιαννάκη. Παπα-Νικολάου εναντίον όλων. Βγάζει για τον Οικονόμου για τρεις. Ευστοχή! Μια ανάσα, μια χτίδα ελπίδας. 69-65, 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη και νέο φάουλ. Ο Τζόρτζεβιτς αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη, 72-67, έχουμε 5 πόντους. Κορονιός σε ένα coast-coast, δηλαδή από τη μια πλευρά στην άκρη με μπάσιμο. Βγάζει την μπάλα για τον Αλβέρτη, αυτό στον Οικονόμου, προσποίηση για τρεις. Είναι εύστοχος! Το οποίο παραμένει δυστυχώς. Το pitch. Βγάζει για τον Λουκόφσκι, προλαβαίνει τον προς πίσω, Ποντίρογκα. Ποντίρογκα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έπρεπε να έχουν σφυρίξει φάουλ οι διαιτητές. 12-8, 76-71, να δούμε τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Παπα-Νικολάου, ωραία κίνηση, δεν υπάρχει φάουλ οι διαιτητές. Παπα-Νικολάου αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 74-73, 4-3. Και πάμε σε φάουλ, σε τεχνική ποινή, καθώς ο Παπα-Νικολάου για να σταματήσει τον χρόνο, απόφυσε την μπάλα. Για να δούμε εδώ το πέμπτο φάουλ του Παπα-Νικολάου, εδώ την κλωτσά. Όχι δάκρυα για αυτή την επερχόμενη ήττα και ας απομένουν ακόμη 4 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε μου να είμαι απεσιόδοξος. Αλβέρτης, 1, το παιχνίδι τελειώνει με το τρίποντο του Μουντούρη που είναι άστοχο. 78-73. 78-73 και τα έξαλα πανηγύρια, οι πανηγυρισμοί από τον Ντέγιαν Ποντίρογκα. 78-73, η ελληνική ομάδα η οποία το πάλεψε και κάτι παραπάνω. Η ελληνική ομάδα που δεν βοηθήθηκε σε καμία περίπτωση από τους διαιτητές. Για να μην πω το αντίθετο, ας μείνουμε στο αποτέλεσμα. Ας μείνουμε στο αποτέλεσμα. 78-73 η ελληνική ομάδα που πάλεψε στα ίσια. Έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο.